Κύριοι, το ντουό κατάφερε να δώσει happy ending ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες. Εσείς πρέπει να μας πείτε πώς θα τα καταφέρει και σε ένα κινηματογραφικό δράμα. Την ιστορία του Τζακ και της Ρόουζ από τον Τιτανικό. Η καλή μας Ρόουζ δεν θέλει τον πλούσιο ραβωνιάρη της και ο ομορφωνιός Τζακ είναι εκεί για να της δώσει μια ζωή γεμάτη περιπέτεια. Ο Τιτανικός βουλιάζει, ο Τζακ ανεβάζει τη Ρόουζ σε μια ξύλινη πόρτα που επέπλεε στα παγωμένα νερά και εκείνος αφήνει την τελευταία του πνοή δίπλα της γιατί από ό,τι φαίνεται δεν χωρούσε στη σανίδα. Το ντουό αναζητά από εσάς ένα happy ending για το ζευγαράκι αυτό. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί το φαγιαμάσει το Τζακ γενικά, τον μπαίνω εγώ στο νερό. Δηλαδή, δοκίμασέ το πρώτα. Προφανώς και χωρούσε. Έχουμε δει όλη την ταινία. Δεν γίνεται. Δηλαδή, σαν είδα είναι τεράστια. Τέλος πάντων, ας πούμε ένα άλλο happy ending γιατί θα τρελαθούμε. Θα σας πω εγώ τι έγινε ακριβώς. Οι τύποι που παίζανε βιολί, η ορχήστρα, όταν βούλιαζε ο Τιτανικός, ήταν κάτι σαν τους rockstar της εποχής. Οπότε ήταν γεμάτοι προφυλακτικά στις τσέπες. Λέω, Τζακ, έλα, έφυγα. Μπαίνω μέσα, Μπλουμ. Και η Κέιτ Γουίνσλετ, η Ρόζ, πώς τη λένε, δεν είναι ότι καίγεται του στυλ. Μήπως να δοκιμάσουμε να ανέβεις την πόρτα. Ξέρω εγώ, θα πεθάνεις σε λίγο. Να. Fact. Από το τρακάρισμα με το παγόβουνο μέχρι την ώρα που ο Τιτανικός πήγε για τον πάτο, πέρασαν 2 με 2,5 ώρες. Που σημαίνει ότι υπάρχει άπλετος χρόνος. Δηλαδή, όλοι σκέφτονται το τέλος, ότι να κάνει την πάντα η Ρόζ. Τη στιγμή που πέσανε κι αυτοί μέσα στο νερό. Κάτι έγινε με τη θερμοκρασία και τα λοιπά, τα οποία δεν τα ξέρω και να τα πω αναλυτικά, και φουσκώσαν τα προφυλακτικά. Με αποτέλεσμα αυτοί να επιπλέουν. Από πάνω τους πιάστηκαν διάφοροι, μεταξύ των οποίων και η Rose και το κορόιδο Τζακ, και σωθήκαν. Τόσο συντρίμηθη υπήρχε εκεί γύρω, κάτι θα μπορούσε να βρεθεί. Ρίχνεις έναν άλλο μες θάλασσα. Λες, όπα, θέλω ένα κομμάτι βάρκας, ένα κομμάτι ξύλο ακόμα. Τον βλέπει εκεί τον άνθρωπο που κρυώνει, έχει ξεπαγιάσει. Του τρίβει λίγο τα μαλάκια για να τον ζεστάνει, του τρίβει και λίγο τους ώμους, τον τρίβει και λίγο περισσότερο. Και ανεβαίνει στη σανίδα, ανεβαίνει πάνω της, ζεσταίνονται τα παιδιά, ζουν εκεί δύο, μια χαρά, πάνε στη Νέα Υόρκη, παντρεύονται, όλα τέλεια, happy ending. Ορίστε κύριε Κάμερον, τόσο δύσκολο ήταν δηλαδή. Θα έλεγα αυτό λοιπόν, να υπάρχει μια πιο συνεργατική διάθεση από τους δύο, ώστε να οδηγηθούμε σε ένα happy ending και να το θυμούνται και να γελάνε και να λένε. Φαντάζεσαι να μην είχαμε βρει αυτό το έξτρα ξύλο που ήταν ο γέρος πάνω από το γκλωτσίσαμε και το ρίξαμε στη θάλασσα. Θα είχα πεθάνει από το κρύο. Ο Τζακ είναι από αυτούς που κουβαλάνε χιλιάδες προφυλακτικά μαζί τους χωρίς κανένα προφανή λόγο. Τα πάνε, τα φέρνουν, τα γυρίζουν, άθικτα είναι. Τα βγάζουν στο κατάστρωμα, βλέπουν ότι είναι πάρα πολλά. Φύσα. Όλα τα προφυλακτικά ντουο μαζί φτιάχνουν ένα ωραίο αυτοσχέδιο στρώμα θαλάσσης. Παίρνει το στρώμα ο Τζακ, παίρνει άλλη μπαμπάτσικια την πόρτα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σώζονται και οι δύο.